Μια εικόνα σίγουρα συνήθιστη, που προκάλεσε άμεσα δεύτερες σκέψεις και κινητοποίησε τις κοινωνικές υπηρεσίες, αντίκρισαν χθες τα μεσάνυχτα γιατροί και νοσηλευτές στο κέντρο υγείας Λαυρίου. Μπροστά τους βρισκόταν μια ανήλικη Ελληνίδα, μόλις 13 ετών, σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και με πόνους στο κετού. Ήμουν νυχτερινή βάρδια και είδα ένα κοριτσάκι 13 χρονών, από ό,τι είπαν 37η εβδομάδα κοίησης. Έβαλα ορό, έμεινα μαζί της, παρακολούθησα ότι κάθε δύο λεπτά είχε συσπάσεις. Η γυναίκα που βλέπετε να περιγράφει την έκπληξή της είναι η νοσηλεύτρια που είχε βάρδια εφημερίας χθες το βράδυ. Ήταν μαζί της δικοί της άνθρωποι. Η μητέρα της, η αδερφούλα της και, κάποια, και ένας άλλος κύριος. Πιο μικρή η αδερφή της. Ναι, μωρέ, το καημένα και εκλήγει συνέχεια. Σας έκανε εντύπωση ότι ένα κοριτσάκι 13 χρονών ήταν σε τόσο προχωρημένη εγκυμοσύνη και... Θεώρησα ότι για τους μουσουλμάνους αυτό είναι σύνηθες. Ο σύζυγος της κοπέλας μας είπε η μητέρα ότι δουλεύει, εργάζεται στην Ξάνθη και ότι θα κατέβαινε την επόμενη ημέρα. Το ανήλικο κορίτσι, αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες, κρίθηκε πως έπρεπε να διακομιστεί άμεσα σε μαιευτήριο, καθώς ήταν ζήτημα ορών να γεννήσει. Ο θεολόγος Ζαγκλής είναι ο γιατρός που συνόδευσε τη 13χρονη μέχρι την αίθουσα του κετού και μάλιστα όχι χωρίς απρόοπτα. Τα νερά της έσπασαν, που λέμε, μέσα στο. Λίγο πριν το φτάσουμε στο νοσοκομείο, ήμασταν σε ετοιμότητα για τα πάντα. Τελικά όμως φτάσαμε στο νοσοκομείο και παραδώσαμε την κοπέλα. Λίγο αργότερα, στη 1:30 τα ξημερώματα, η ανήλικη κοπέλα θα έφερνε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Παντρεύτηκε, έμεινε έγκυος. Και αυτή ήταν στο χωριό, στη Ξάνθη. Επειδή δεν μπορώ εγώ να πάω εκεί πέρα, από τα οικονομικά, έχω φταπεστήριο της να έρθει στο Λαύριο. Η γυναίκα που μόλις ακούσατε είναι 36χρονη μητέρα της 13χρονης, που έγινε για τρίτη φορά γιαγιά. Είναι Ελληνίδα μουσουλμάνα από την Ξάνθη, που μένει μόνιμα στο Λαύριο, στη μουσουλμανική συνοικία της περιοχής. Έχω τρία γονάκια και τέσσερα παιδιά. Ζω μόνη μου, είμαι χείρα. Είναι 7 χρόνια πέθανε ο άντρας μου. Δεν έχω δηλαδή κανένα. Η 13χρονη πριν παντρευτεί κλέφτηκε με το σύζυγό της, ο οποίος είναι και αυτός ανήλικος και μόλις 16 ετών. Όπως διαπίστωσαν οι κοινωνικές υπηρεσίες του νοσοκομείου, είναι σύνηθες για τα ζευγάρια της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας όχι μόνο να παντρεύονται και να τεκνοποιούν σε μικρές ηλικίες, αλλά έχουν ως έθιμο τα κορίτσια να γεννούν στον τόπο κατοικίας της οικογένειάς τους. Το παιδί μένει στην Ξάνθη. Το ότι ήρθαν εδώ είναι μια εθιμοτυπία για αυτούς. Όπου κατηγούν οι γονείς, να έρχονται να γεννούν μαζί με τους γονείς. Η σχέση των μουσουλμάνων από τα απομακοχώρια της Ξάνθης και της Κομωτινής με το Λαύριο ξεκινά από τα τέλη της δεκαετίας του 1950, όταν δεκάδες οικογένειες μετήκησαν στη Λαυριωτική για να εργαστούν στο εργοστάσιο Κλώστο Υφαντουργίας Αιγαίων του Δημήτρη Καρελά. Από τότε έμειναν μόνιμα στην περιοχή, διατηρώντας ωστόσο στενή σχέση με την ιδιαίτερη πατρίδα τους.